και ούτως ή άλλως είχαμε σκοπό και κάθε από ό,τι όσοι είστε συνεπείς τηλεθεατές της εκπομπής ξέρετε ότι βάζουμε πλάτη όσο μπορούμε για τον τουρισμό να πάμε σε ένα κομμάτι, είναι ένα αγαπημένο θέμα ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας και μεταποίηση. Να πάμε λοιπόν σε ένα κομμάτι του θεματικού τουρισμού. Ο τουρισμός έχει πολλούς κλάδους, έχει πολλές μορφές που μπορεί να λειτουργήσει και τομείς αυτή η μεγάλη ατμομηχανή για την ελληνική οικονομία. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και χυμάζεται, υποφέρει, υστερεί πάνω που είχε αρχίσει να παίρνει κεφάλι. Να καλωσορίσουμε την κυρία Ειρήνη Τόλη που είναι πρόεδρος ΧΑΠΚΟ της Ομοσπονδίας, της Ένωσης του Συνεδριακού Σωματείου, του Φορέα. Μάλιστα, των επαγγελματιών οργανωτών συνεδρίων και εκδηλώσεων. Και έχουμε αναφερθεί επανειλημμένες φορές, το έλεγε και στον πρόλογο ο Χρήστος, για τον στοχευμένο και θεματικό τουρισμό, συνεδριακό, θρησκευτικό. Θα μείνουμε τώρα στον συνεδριακό και καταλαβαίνουμε ότι είναι βαρύ το πλήγμα του συνεδριακού τουρισμού μέσα στο γενικότερο έτσι, κακό. Ναι, είναι βαρύ γιατί αφενός το συνεδριακός τουρισμός έχει τον τοπικό τουρισμό και τον διεθνή τουρισμό. Ο διεθνής τουρισμός φέτος έχει ακυρωθεί ολόκληρος. Ένα κομμάτι του έχει διασωθεί γιατί έχει μετατοπιστεί για το 2021 εφόσον δεν θα έχουμε το δεύτερο εξάμηνο επανάληψη του COVID. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κλάδος ο οποίος μαζί με τις εκδηλώσεις κάνει ένα τζίρο γύρω στο 1,702 δις το χρόνο είναι ένας τουρισμός που απευθύνεται σε υψηλά budget ανθρώπων. Δεν είναι ο απλός τουρίστας, είναι ο σύνεδρος ο οποίος ξοδεύει 70 φορές παραπάνω. Και συνήθως οι σύνεδροι, αν με επιτρέπετε κυρία Τόλη, είναι και άνθρωποι που είναι και influencer, να το πω έτσι, ακριβώς, με μια τρέχουσα έτσι, ένα τρέχοντα όρο. Είναι σημαντικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι που θα γυρίσουν στην πατρίδα τους και θα είναι οι πρέσβεις μας για το επόμενο, για άλλο συνέδριο. Και επειδή πραγματικά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και αυτή τη στιγμή η χώρα μας, όντως η Ελλάδα έφτασε διεθνώς την 21η θέση και στην Ευρώπη στη 13η, με μια μεγάλη προσπάθεια χωρίς να έχουμε συνεδριακά κέντρα μεγάλα, οπότε δεν μπορούμε να φέρουμε και συνέδρια των 10.000 ανθρώπων, φέρνουμε μέχρι 4.000 ανθρώπους, που η μεγαλύτερη αίθουσα που διαθέτουμε είναι 2.500 άτομα. Mm-hmm. Ναι, έχουμε θέμα υποδομών. Έχουμε υποδομών. Ναι. Όμως η χώρα κατάφερε με πολλή δουλειά και με αυτό το προϊόν που προσφέρει, το οποίο η χώρα είναι μοναδική, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη θέση. Τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω ξανά. Αν μας επιτρέπετε, η εικόνα που βλέπαμε με τη Σαντορίνη είναι ζωντανή τώρα από ένα ντρόν που έχουμε πάνω από εκεί, από την περιοχή. Μάλιστα. Είναι τώρα η Σαντορίνη. Μάλιστα. Που εκεί επιλέγει βέβαια συνέδρια μικρής δυναμικής των 300, των 500 ανθρώπων, γιατί και οι αίθουσές της είναι μικρές. Όμως, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε ανενεργοί, γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε ούτε καν τον τοπικό συνεδριακό τουρισμό. Δηλαδή, τι έχουμε στα χέρια μας, έχουμε τους Έλληνες, δεν υπάρχουν ξένοι. Θέλουμε να ανοίξει ο συνεδριακός τουρισμός από 1η Σεπτεμβρίου τουλάχιστον, γιατί τώρα πια Ιούλιο-Αύγουστο έχουν χαθεί, και να ξεκινήσουμε αυτά τα συνέδρια. Τα περισσότερα, το 70% είναι ιατρικά τοπικά. Και έχουμε ζητήσει να βγουν τα πρωτόκολλα. Εμείς, σαν με την εμπειρία που έχουμε, έχουμε στείλει τα πρωτόκολλα στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Τουρισμού και περιμένουμε την έγκρισή τους. Διότι δεν ξέρουμε σε ένα χώρο των 500 τετραγωνικών πόσα άτομα θα μπορούμε να βάλουμε μέσα. Και όταν μιλάμε για συνέδρους που είναι διαπιστευμένοι, δηλαδή δεν είναι το σινεμά και το θέατρο που θα πάει να αγοράσει ένα εισιτήριο ο καθένας για να πάει να το δει. Και δεν είναι μόνο τα μεγάλα συνέδρια όπως ας πούμε τα Ποσειδόνια που ναι, δεν είναι συνέδρια. Υπάρχουν και μικρότερα συνέδρια που δεν γίνονται και μόνο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, γίνονται παντού. Παντού. Γίνονται Γιάννενα, Καβάλα, Καπενής. Όλη η περιφέρεια δουλεύει. Και περιμένουμε να βγουν αυτά τα πρωτόκολλα, τα οποία πραγματικά από την εμπειρία μας τα έχουμε στείλει. Είναι τώρα, έχουν περάσει. Τώρα άνοιξαν τα αστικά ξενοδοχεία, ανοίγουν. Ανοίγουν. Ναι. Και η ίδια η κυβέρνηση είπε ότι ανοίγει ο συνεδριακός τουρισμός 1η Ιουλίου. Εμείς όμως δεν ξέρουμε πώς ανοίγει. Έχετε καταθέσει προτάσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις λοιπόν, και περιμένουμε. Η παρουσία σας, κυρία Τόλη, εδώ σηματοδοτεί
και μια κραυγή αγωνία του κλάδου. Κάντε κάτι να αποσαφινιστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν τα συνέδρια. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι τα συνέδρια που έχουν αρχίσει να υποκαθιστώνται αυτή την περίοδο της πανδημίας με διαδικτυακές συνευρέσεις δεν υποκαθιστούν την ουσία του συνεδρίου. Ακριβώς. Με δηλαδή, τις συνέργειες που έχει. Μάλιστα, γιατί οπωσδήποτε εμείς μάλιστα ξεκινήσαμε τώρα ένα-δύο μεγάλα έτσι, υβριδικά συνέδρια. Όμως δεν αντικαθιστά την παρουσία και πραγματικά οι κυρίως και οι επιστήμονες και όλος ο κόσμος θέλει να κάνει το networking. Δεν είναι μόνο να πάει και να ακούσει, γιατί αυτό θα το κάνει. Αλλά διαδικτυακά ποτέ δεν θα κάτσει να ακούσει 24 ώρες ένα συνέδριο. Άρα θέλει να επαφεί, να δει για ποιο λόγο εσείς κάνατε αυτό το πρωτόκολλο, εμείς γιατί το κάναμε αυτό. Δηλαδή, άρα η ΧΑΠΚΟ ζητάει αποσαφήνιση άμεσα του πλαισίου για την διεξαγωγή των συνεδρίων. Ήταν χαρά μας που ήσταν εδώ, κυρία Τόλη. Ήθελα να κάνω δύο μικρές μιέτρες. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι το ότι δεν βγαίνει ο κύριος Τσιόδρας μια φορά τη βδομάδα ζωντανά να κάνει την επίκληση για την ατομική ευθύνη και απλώς βγαίνουν σποτάκια και το λένε, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό για να επανέλθει ο κόσμος στην προηγούμενη προσοχή και στην ατομική του ευθύνη. Χαλαρώσαμε δηλαδή. Χαλαρώσαμε. Ενώ αυτό ήταν μια ζωντανή παρουσία που ο κόσμος, και το ξέρετε εσείς πολύ καλά και από την ΕΡΤ, την ακροαματικότητα που είχατε αυτή την ώρα, θέλει να του υπενθυμίσεις, γιατί το θυμικό της κοινωνίας λέει ότι όταν καταργείται ή εξαφανίζεται με λίγα λόγια αυτή η ενημέρωση και η επίκληση της ατομικής ευθύνης, σημαίνει ότι έφυγε και το πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Μας το λένε όμως σε όλους τους τόνους και μάλιστα. Πρέπει και εμείς να δείχνουμε την ανάλογη υπευθυνότητα. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όλες τις λεπτομέρειες θα τις πούμε με τον Υπουργό που, και με όλη την κυβέρνηση που πραγματικά έχει σταθεί αρκετά καλά. Να είστε καλά, κυρία Τόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλές δουλειές. Παραμένουμε εμείς.